Παίρνουμε το ψωμί, το κόβουμε, bread, και βουτάμε μέσα στη σαλάτα. Greek traditional παπάρα. Μπορώ κι εγώ. Αυτό το κοτόπουλο είναι βιολογικό. Biological. Ναι, Alfred, ηλευθέρας βουσκής από το χωριό. Κοίτα, Alfred, from the village. Ηλεύθερο κοτόπουλο, free chicken in the yard, front yard, back yard, όπου θέλει πάει το κοτόπουλο, free. Λέμε ότι οι παθιασμένοι χαρτοπαίκτες παίζουν ακόμα και τις κάλτσες τους. Μη μιλάτε, ρε παιδιά. Ή μάλλον, μιλάτε. Ναι, Βασίλ. Αι, τι ήταν αυτό. Τίποτα, ένα καυγαδάκι. Sorry, Alfred, γιατί η αδερφή μου έχει λίγο παραπάνω τα παιδιά. Κάτσε ρε, κάτσε, τι σπρώχνεις στο όργανο της τάξης. Α, παραγνωριστήκαμε. Λοιπόν, αστυνόμε, λέω να έρθω απόψε να σου κάνω παρέα στο τμήμα. Να παίξουμε κανένα ταυλάκι, καμιά κολτσίνα. Τι λες, βρε! Τι, εσύ δεν μένεις ένα δωματιάκι εκεί δίπλα στο τμήμα. Δεν μπορώ, σπαράζει η καρδιά μου να σε σκέφτομαι κάθε βράδυ εκεί μόνος σου κάθε βράδυ σαν τον κούκο. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Θα έρθω απόψε να κάνουμε παρέα. Άμα μας πάρει αργά, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Κοιμάμαι και σε ένα κελί. Δεν μου λες! Για χαζό με περνάς! Νομίζεις ότι δεν άκουσα ότι από τότε που σε πέταξε έξω η κυρία Δήμαρχος, κοιμάσαι δεξιά και αριστερά όπου βρεις! Ναι, δεξιά και αριστερά δεν με νοιάζει εμένα. Δεν έχω εγώ ιδιοκληψίες. Και πες μου και κάτι άλλο. Τι ώρα βγαίνει το μενού στην Ψηρού, τι ώρα να έρθω. Φατσέα, για να μείνει κάποιος στο κελί, πρέπει πρώτα να έχει συλληφθεί. Ωραία, σύλληψέ με, ορίστε, παραδίνομαι. Μα με ποια κατηγορία. Ξέρω εγώ τώρα, βρες κάποια. Μια κατηγορία όποια να είναι. Άντε τώρα, έλα, αφού το ξέρουμε το παραμύθι, μωρέ. Ορίστε, έλα. I have the right to remain silent. Etc, etc. Α, ήθελε υποθυμίσου μου τον καράβο. Άστο να μωρή και εσύ να απολαύσει λίγο την τζουκίνια σου. Να την απολαύσει, αλλά να μην τη ρουφάει. Κι αν δεν τη ρουφά, πώς θα την πάρει, μωρή, ανδουφλέβια. Καλησπέρα, Λενίτσα. Έφτιαξε κλεράκι με τα δυο μου τα χεράκια. Για φέρε, μωρή, για φέρε. Α, είναι για τον πρόεδρο. Τι κάνεις, μωρή, φέρτε εδώ να φάω. Η επικοινωνιολόγος πρέπει να δοκιμάσει πρώτα για να δει μη τυχόν και είναι δηλητηριασμένο. Δεν είναι. Δεν έχουμε πει χίλιες φορές. Παίρνουμε μπροστά μας το ειδικό προσωπικό πιατάκι και σαβουρώνουμε κοιτά. Πώς τόλμησες και βούτυξες παπάρα στη σαλάτα. Για να κάψεις για πάντα το παρελθόν. Είσαι κολλημένος μαζί μου, γι' αυτό. Είμαι διπολικός. Πήγε να δείξεις και επιστρέφοντας φέρω μου ένα ψαλίδι να σου κόψω τη γλώσσα ΣΥΡΙΖΑ για αυτά που λες. Πώς το λένε τον τρελαμένο που θέλει να κάνει και χιούμορ. Να το γκουγκλάρεις. Ακούστε όλοι και διαδώστε. Μην πατήσει ποτέ κανείς το πόδι του στη Σλοβακία. Μάλιστα, μάλιστα.